Μήπως ότι έτρεχες μέχρι τώρα. Όχι, μωρέ, πιέσα την κουβέντα. Καλά, δεν θα το πιστέψεις ποιο συνάντησα. Τον Αντώνη. Ποιον Αντώνη? Το Σαμαρά. Όχι, παιδάκι μου, τον ξάδερφό μου τον Αντώνη. Και γιατί είναι τόσο συγκλονιστικό αυτό? Γιατί ήρθε μόνο για μια μέρα εδώ στην πόλη για κάτι δουλειές και άκουσε ύπνος τώρα. Πέσαμε ένας πάνω στον άλλο, έτσι, και του είπα να έρθει να το φιλοξενήσουμε. Δεν το πιστεύει πόσο χάρηκα που τον είδα. Τι είπες τώρα? Δεν το πιστεύει πόσο χάρηκα που τον είδα. Όχι αυτό, το άλλο. Το πιστεύει πόσο χάρηκα που... Όχι αυτό, το άλλο, το άλλο. Ότι θα έρθει εδώ να τον φιλοξενήσουμε. Πες μου ότι μου κάνεις πλάκα τώρα. Γιατί να κάνω πλάκα? Για να μην σε ανοίξω το κεφάλι στα δύο. Συγγνώμη, ρε αγάπη μου. Αυτός ο άνθρωπος ήρθε στην Αθήνα και δεν έχει κανονίσει που θα μείνει. Πώς δεν έχει κανονίσει? Σε ξενοδοχείο, αλλά του πάντα το ξεκανονίσει. Διότι σκέφτηκες ότι είναι πολύ καλύτερα να μου το φορτώσεις σε μένα, έτσι. Είσαι καθόλου στα καλά σου, ρε Ηλία. Γιατί ρε κορίτσι μου κάνεις έτσι? Εντάξει, ήρθε ο άνθρωπος για μια μέρα από το χωριό και θα φύγει αύριο, σιγά τώρα. Με ρώτησες εμένα αν θέλω καλεσμένο βραδιάτικο, παιδάκι μου, με ρώτησες? Δεν το σκέφτηκα, νόμιζα ότι δεν θα σε πείραζε, αφού γενικά είσαι φιλόξενος άνθρωπος. Γενικά είμαι φιλόξενος άνθρωπος. Ειδικά όταν μου τον φοράνε καπέλο τον άλλο χωρίς να με ρωτάνε, δεν είμαι. Τι το κάναμε εδώ μέσα, ρε Ηλία? Αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Γιατί το παίρνεις έτσι? Ο άνθρωπος θα έρθει, θα κάνει έναν ύπνο και μετά θα φύγει, δεν θα μας ενοχλήσει. Δεν έχω αρκετό φαγητό για τρεις, Ηλία, και δεν πρόκειται να κατσώ μαγειρεύω τέτοια ώρα. Δεν πειράζει, κοριτσάρα μου, παραγγείλουμε απ' έξω. Μπα! Και να πάει αυτός μετά στα σόγια σου να λέει ότι είμαι κακή νοικοκυρά και σε ταΐζω τη ματζίδικα. Ο Αντώνης δεν είναι τέτοιος άνθρωπος, άντε. Όλοι στο σόι σου είναι τέτοιοι άνθρωποι. Δεν θέλω ξένου σήμερα. Θέλω να κυκλοφορώ με το βρακί. Γιατί πότε κυκλοφόρησε εσύ με το βρακί εδώ μέσα? Ποτέ. Αλλά απόψε έχω αυτή την επιθυμία. Να το πας, να του πεις να μην έρθει. Με τι δικαιολογία? Ότι σήμερα σου καρφώθηκε να κυκλοφορείς με το βρακί? Να τη βρεις εσύ τη δικαιολογία. Εσύ έχεις τις φαϊνές ιδέες εδώ μέσα. Είναι λίγο αργά πια. Ένα θα σου πω για να καταλάβεις σε τι κατάσταση με έχεις φέρει. Καλύτερα να είχες συναντήσει στο δρόμο το Σαμαρά. Έφτιαξα λίγο τσάι του βουνού με μέλι. Θέλεις? Πού το βρήκες? Στο χωράφι με τη βρώμη πίσω από τον αχυρόνα. Πού το βρήκα, ρε Σιβούλα, στο ντουλάπι το βρήκα. Θέλεις? Όχι, ευχαριστώ. Στην Κρήτη το λέμε μαλωτήρα. Το ξέρω. Γιατί το λες? Το μαζεύαμε γύρω από το χωριό. Είχε και θυμάρια εκεί, ρίγανες. Μαζεύαμε χοχλιούς μετά τη βροχή και μας τους έκανε η μάνα μας μπουρμπουριστούς με αρίσμαρί. Δεντρολίβανο. Ωραία. Τι έγινε, ρε Βούλα? Σε έπιασε νοσταλγία για το Φόδελε? Ότι κάτι με έπιασε, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς. Ποιον να ρωτήσω? Μινά, πώς θα ήτανε, ας πούμε, αν μέναμε κάπου αλλού? Αλλιώς. Μη με κοροϊδεύεις. Αν μέναμε σε ένα μέρος χωρίς θόρυβο, χωρίς καυσαέριο, γεμάτο πράσινο. Ας, δεν το έχω σκεφτεί ακόμα, αλλά ξέρω, ωραία θα ήταν. Να έχουμε το δικό μας περιβόλι, τα δικά μας λαχανικά, τις κότες μας, να τρώμε φρέσκο αυγουλάκι. Πες κάτι, ντε. Είπα, ωραία θα ήταν. Πάμε. Πού? Να φύγουμε από εδώ. Να ζήσουμε σε ένα χωριό. Πότε? Τώρα. Άντε, σήκω. Μόνο ρίξε κάτι απάνω σου για να μην κρυώσεις. Να τελειώσω κι εγώ το τσάι μου. Μέχρι να αντιθείς και φύγαμε. Αμάν, βρε Μινά! Γιατί δεν με παίρνεις ποτέ στα σοβαρά? Μα όταν μου λες να σηκωθούμε μέσα στη μαύρη νύχτα και να πάρουμε τα βουνά, πώς θες να σε πάρω στα σοβαρά? Μην πιάνεις από τις λέξεις. Όταν λέω τώρα, δεν εννοώ τώρα, αυτή τη στιγμή. Α, μάλιστα. Και τι εννοούμε με το χρονικό επίρρημα τώρα? Απαράτα μας. Μπαμπινιώτη,
Πάω να κοιμηθώ, θα έρθεις? Ναι, αμέ. Τώρα. Τι έπαθες καλέ και ακούσα αυτά που θα μάνε τζίδικα πρωί-πρωί? Έπιασε διάθεση να ακούσω αληθινά μαγική μουσική. Για να δω τη γλώσσα σου. Άσε με ρε Βάσο, δεν είμαι άρρωστος. Άσε με να ονειρευτώ με την Κάλλας. Αχ, Θεέ μου, τι φωνή, τι ερμηνεία. Το Δεκέμβριο είχε γενέθλια. Πρώτη χρονιά που τα ξέχασα. Τα πόσα έκλεισε? Τα 40. Μόνο? Εγώ την είχα για πολύ μεγαλύτερη. Ναι, αλλά κρατιέται, γιατί γενικά δεν δουλεύει νύχτα. Βγάζει μόνο συντία. Αλλά φέτος είναι η ιερά οδό. Να πάμε να ανοίξουμε κανένα μπουκαλάκι, τι λες? Βάσο, η Κάλλας έχει πεθάνει από το 77. Εντάξει ρε Χάρη, και τι μου φωνάζεις? Πού να το ξέρω εγώ, συγγενής μου ήταν. Ελληνίδα είσαι εσύ, είναι δυνατόν? Δεν ξέρεις πότε πέθανε η Κάλλας? Αφού ξέρεις ότι δεν τα πάω καλά με αυτές τις κλασικούρες. Ρώτα με για την Πάολα να σου απαντήσω ό,τι θες. Πότε θα σταματήσει να τραγουδάει? Μην γροσουζεύεις, Χάρη. Και αν θες να ξέρεις, η Πάολα κάνει τρομερό κέφι στην πίστα. Και έχει πει και κομματάρες, το είσαι τρελός. Το να μ' αφήσεις ήσυχη θέλω. Το κατέβα, Θεέ μου, χαμηλά. Α, θέλει και η παρέα. Τι κάθομαι και σου μιλάω? Ακριβώς, να μ' αφήσεις ήσυχο. Άσε με σε παρακαλώ να ακούσω Madame Butterfly. Αυτή ποτέ πέθανε? Την ίδια χρονιά με το γούστο σου. Είσαι τρελός, είσαι τρελός. Που πας την Πάολα με άλλη να συγκρίνεις. Γεια σου, Αντώνη, γεια. Καλημέρα, γεια. Ναι. Γεια σου, Αντώνη, γεια σου, ξάδερφε, φιλιά στην οικογένεια. Μην το ξαναπείς καμία ενόχληση. Άντε, για χαρά τώρα, γεια, γεια. Μην το ξαναπείς, Αντώνη, καμία ενόχληση, Αντώνη. Και την επόμενη φορά φέρε όλη την οικογένεια, Αντώνη. Ό,τι ώρα θες, Αντώνη. Το πανδοχείο διανυκτερεύει, Αντώνη. Γιατί, κόρη μου, κάνεις έτσι? Μας ενόχλησε ο άνθρωπος, αφού είδες. Δεν μας ενόχλησε καθόλου. Δεν τα έχω με τον άνθρωπο, με σένα τα έχω. Που δεν με υπολογίζεις καθόλου, Ηλία. Δεν σε υπολογίζω εγώ. Απλώς χάρηκα που είδα τον Αντωνάκη και λειτουργήσα εντελώς αυθόρμητα. Και εντελώς αυθόρμητα είπες, ας τα αναλάβει όλο το υπηρετικό προσωπικό. Και τι είμαι εγώ, η Λοκαντιέρα είμαι? Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Λέω τώρα, μήπως τυχόν αυτό το σπίτι ανήκει λιγάκι και σε μένα? Δεν έχω δικαίωμα να καλέσω κάποιον άνθρωπο? Μήπως αυτό το σπίτι ανήκει λιγάκι και σε μένα και έχω το δικαίωμα να μη θέλω? Αν σου το ζητούσα σαν χάρη, δεν θα το έκανες? Αν μου το ζητούσες σαν χάρη, και βέβαια θα ωραία, το έκανα. Ωραία, πες ότι το ζήτησα λοιπόν. Δεν το ζήτησες όμως, το επέβαλες. Δεν σου επέβαλα τίποτα! Δεν ήξερα ότι θα αντιδρούσες έτσι, ότι νόμιζα ότι θα συμφωνούσες. Και στο κάτω-κάτω δεν υπάρχει διαφορά, αφού είπες ότι θα το έκανες. Δεν μου λες κάτι, είναι το ίδιο να σου ζητήσω εγώ λεφτά και να μου τα δώσεις, και το ίδιο να πάω να τα πάρω από την τσέπη σου με το έτσι θέλω? Ατυχές το παράδειγμα. Με το έτσι θέλω τα παίρνεις ούτως ή άλλως. Όχι κατευθείαν μέσα από την τσέπη, αλλά εγώ βάζω το χέρι για να στα δίνω. Και δεν έχω το δικαίωμα δηλαδή να φιλοξενήσω τον ξάδερφό μου χωρίς να ακούσω μουρμούρα. Δηλαδή τι μας λες τώρα? Ότι πληρώνεις και νομίζεις ότι μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις εδώ μέσα. Αυτό μας λες? Είπα εγώ αυτό. Αυτό είπες, Ηλία. Σου ξέφυγε και είπες αυτό που σκεφτόσουνα. Και τώρα πας να τα κουκουλώσεις. Μην πήγες να τα κουκουλώσεις εμένα. Ρε Μαρίνα, απαράτα μας τώρα. Μπα. Και δεν πάω να κουκουλώσω τίποτα. Άντε παράτα μας, έχω για δουλειά. Πάω να ετοιμαστώ, φεύγω. Ε, ναι, βέβαια. Πάω να ετοιμαστώ, φεύγω. Μόλις. Πάω να ετοιμαστώ, φεύγω. Δεν θέλω. Πηγαίνει παντού και αντέχει τα πάντα. Σ' αρέσει? Το αγροτικό? Ναι. Έχει 4 πόρτες και μεγάλη καρότσα. Ναι. Μπράβο του. Έχει κι άλλα να δούμε, πολλά. Είναι βέβαια λίγο ακριβά, αλλά και είναι πετρέλαιο. Έχουν λίγα τέλη κυκλοφορίας σε σχέση με τα υπόλοιπα αυτοκίνητα. Ωραία. Πού πας? Περίμενε, έλα εδώ, έλα να σου δείξω, να μου πεις ποιος αρέσει πιο πολύ. Έλα. Κοίτα, αυτό ή αυτό. Εμένα μου αρέσει αυτό, το γκρι μεταλιζέ. Ωραία. Να το πάρεις, αυτό. Όχι, θα πάρουμε αυτό που αρέσει και στους δυο μας. Είπες κάτι μόλις τώρα ή αρχίζω να ακούω φωνές? Έλα να ξαναδείς το μαύρο να μου πεις.
Εμένα το μαύρο μου αρέσει σχεδόν όσο το ασημί. Για αγροτικά αυτοκίνητα μιλάμε πάντα. Ναι, έχει με κίνηση στους 2 ή στους 4 τροχούς, αυτόματο κυβότιο ή με ταχύτητες και διάφορα άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά που εγώ δεν σκαμπάζω τίποτα από αυτά. Εσύ θα τα δεις που είσαι και οδηγός. Γιατί να τα δω εγώ? Για να διαλέξεις. Ξέρεις πόσο θα μας βολέψει. Το αγροτικό? Mm. Σε τι θα μας βολέψει? Για να μεταφέρουμε πράγματα, βρεμινά. Τα σέλινα από τη Λαϊκή και το γυμά από το Χασάπι. Για σταμάτα, ρε Βούλα, σταμάτα. Πώς φτάσαμε δηλαδή εμείς τώρα να χρειαζόμαστε αγροτικό? Εδώ θέλαμε να πουλήσουμε το δικό μας γιατί δεν βγαίναμε. Και θα πάρουμε και αγροτικό? Το δικό μας θα το δώσουμε ούτως ή άλλως. Δεν μπορούμε να έχουμε 2 αυτοκίνητα. Μόνο το αγροτικό θα μας είναι απαραίτητο εκεί που θα πάμε. Πού θα πάμε? Στο χωριό που θα διαλέξουμε να περάσουμε το υπόλοιπο της ζωής μας στον καθαρό αέρα. Θυμάσαι τι λέγαμε χτες? Λέγαμε πως ό,τι θυμάσαι χαίρεσαι και πως όσο περνάνε τα χρόνια χειροτερεύει η κατάστασή σου. Μου την είπε τώρα? Ναι, Νατάλια μου, το συζητάς? Φυσικά και θα έρθω. Ναι, πες μου μόνο πότε θες. Εντάξει, κατάλαβα. Ή σήμερα ή από Δευτέρα. Ωραία. Ναι, θα περιμένω τηλεφώνημά σου. Τι να πω, φιλιά και καλή δύναμη, ε. Άρε, Ναταλίτσα, τι σου είναι η παλιά ζωή? Ένα τίποτα είμαστε, μωρέ! Δεν μου λες, Ηλία. Μην αρχίσεις, τα ίδια βιάζομαι. Όχι, δεν τα ίδια, είναι άλλα. Αν κάποια στιγμή χωρίσουμε. Πες μου τώρα τι θέλεις να χωρίσουμε επειδή έφερα τον Αντώνη σπίτι. Όχι, υποθετικά μιλάω. Αν κάποια στιγμή χωρίσουμε. Γιατί να χωρίσουμε? Δεν είναι και το θέμα μας, μην κολλάμε και τώρα. Mm-hmm. Αν κάποια στιγμή χωρίσουμε και μη με ξαναδιακόψεις, ποιος θα κρατήσει το σπίτι? Αυτό τώρα από πού σου ήρθε? Μου ήρθε. Είναι πρόβλημα να απαντήσεις? Δεν απαντώ σε ανόητες υποθετικές ερωτήσεις. Άρα το σπίτι θα το κρατήσω εγώ. Γιατί να το κρατήσεις εσύ? Αφού είναι ανόητη η ερώτηση, πάει να πει ότι η απάντηση είναι απλή. Εγώ κρατάω το παιδί, εγώ κρατάω και το σπίτι. Σου υπενθυμίζω πως το παιδί είναι ενήλικο πια και μπορεί να αποφασίσει να έρθει να ζήσει μαζί μου. Πολύ αμφιβάλλω, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας τώρα. Πες μου για το σπίτι. Τι για το σπίτι, Μαρίνα? Ακόμα το πληρώνουμε το στεγαστικό. Μπορείς εσύ να πληρώνεις δόσεις? Δηλαδή θα με πετάξεις έξω από το σπίτι μου, αυτό μου λες τώρα? Είπα εγώ αυτό το πράγμα. Εσύ είπες, κυρία μου, ότι θα φέρεις το παιδί και θα πετάξεις εμένα έξω. Μα ναι, συγγνώμη, για ποιο θέμα μιλάμε τώρα? Μήπως είναι λίγο επιστημονική φαντασία όλο αυτό και κάθομαι και σου απαντάω? Έλα, σε παρακαλώ, άσε με τώρα. Όχι, Λία, θέλω να ξέρω τις προθέσεις σου. Κανονικά αυτό το σπίτι μου ανήκει. Από πού και ως πού σου ανήκει, ρε Μαρίνα? Εγώ πληρώνω και το σπίτι και εσένα. Ξέρεις πόσα λεφτά έχω πληρώσει τόσα χρόνια? Εγώ ξέρεις τι δουλειά έχω ρίξει εδώ μέσα τόσα χρόνια. Εσύ μπορεί να πληρώνεις, αλλά εγώ βάζω τον κόπο μου. Θες να κάτσω να το υπολογίσω σε μεροκάματα αυτό? Ναι, αλλά εγώ πληρώνω αυτό το σπίτι για να βάζεις εσύ τον κόπο. Και πού θα τα έκανες αυτά τα μεροκάματα δηλαδή? Δηλαδή, συγγνώμη, εγώ δεν έχω κανένα δικαίωμα εδώ μέσα. Μόνο για να πλένω και για να καθαρίζω είμαι. Μαρίνα, έχεις όρεξη για παλαβομάρες και εγώ δεν έχω καμία όρεξη. Πρέπει να φύγω. Άντε. Όχι, Ηλία, όχι. Θέλω να μου πεις τι θα γίνει άμα χωρίσουμε. Ρε κόλλημα πρωινιάτικα. Εντάξει, κορίσουμε. Αν χωρίσουμε, θα σε εξασφαλίσω. Εντάξει. Δηλαδή, τι θα κάνεις, θα μου πληρώνεις ξενοδοχείο? Αν χωρίσουμε σε 40 χρόνια, σου πληρώνω το γυροκομείο. Τέλεια. Ηλία, επιμένεις, έτσι? Δεν θα μου το δώσει το σπίτι. Ηλία, μίλα ανοιχτά. Τι θα γίνει αν χωρίσουμε? Λοιπόν, αν δεν καταφέρουμε να τα βρούμε πολιτισμένα οι δυο μας, θα κάνουμε όπως ορίζει ο νόμος. Πώς ορίζει ο νόμος? Θα μοιράσουμε αυτά που αποκτήθηκαν εντός γάμου στη μέση. Εντάξει? Άντε, γεια! Γεια! Προσπαθείς να με μετακινήσεις με το βλέμμα? Αφήσαμε μια κουβέντα στη μέση προηγουμένως. Δηλαδή εσύ την άφησες γιατί μου γύρισες την πλάτη και έφυγες. Πότε τα έκανα όλα αυτά, ρε Βούλα? Πριν, στην κουζίνα. Εντάξει, δεν κατάλαβα ότι είχε και συνέχεια η κουβέντα. Σου ζητώ συγγνώμη. Ορίστε, το ξανακάνεις. Αμάν, Βρεμινά, πρέπει να το δεις σοβαρά το θέμα. Μια τέτοια μεγάλη απόφαση πρέπει να την πάρουμε μαζί. Ποια μεγάλη απόφαση, ρε Βούλα? Μη με τρελαίνεις τώρα. Επειδή δηλαδή εσύ αποφάσισες να το παίξεις γκόλφο, πρέπει εγώ να σου κάνω τον τάσο? Τι είναι αυτά που λες, άνθρωπέ μου? Αυτά λέω για το χωριό, αυτά δεν λες? Πριν το χωριό.
Πρέπει να πάρουμε το αγροτικό. Και να μην το βλέπεις σαν αυτοκίνητο, σαν εργαλείο πρέπει να το δεις. Να σου πάρω καλύτερα μια τσουγκράνα που θα μας έρθει και πιο φτηνά. Και αυτό αγροτικό εργαλείο είναι να σου φύγει και ο καημός. Θα σοβαρευτείς καμιά φορά. Εγώ ή εσύ? Εγώ μια χαρά σοβαρή έρευνα έκανα. Και τι ανακάλυψες, αστυνό με μπέκα? Τις νέες παραγωγές. Αφού θα πάμε που θα πάμε στο χωριό, γιατί να καθόμαστε με δεμένα τα χέρια? Άραστε, για να μας δώσουν την άδεια για το αγροτικό, πρέπει να γίνουμε αγρότες. Μάλιστα. Και τι θα κάνουμε ως αγρότες? Θα καλλιεργούμε άγριες αγκινάρες. Γιατί όχι οι ημέρες που θα είναι και πιο ήσυχες? Γιατί άγρια αγκινάρα είναι εναλλακτική καλλιέργεια. Παράγεται για βιοκαύσιμο και έχει πάρα πολύ μικρές απαιτήσεις, ενώ η ήμερη είναι απλώς βρόσιμη και είναι πάρα πολύ δύσκολη για τον παραγωγό. Άλλωστε, δεν έχουν και καμία σχέση, διότι οι άγρια... Εντάξει, εντάξει, το κατάλαβα. Ήρθαν τα άγρια να διώξουν τα ήμερα. Και δεν μου λες και πότε λες να τα αρχίσουμε όλα αυτά τα ωραία, τα βουκολικά? Το συντομότερο. Mm. Α, και δεν τέλειωσα άλλωστε. Ξέρεις ποια είναι η αγριαγκινάρα? Το γαϊδουράγκαθο! Αγαπούλα! Κουζίνα! Γεια σου, μωράκι! Σε πήρε τηλέφωνο ο μπαμπάς? Εμένα? Όχι, καθόλου. Α, μωρέ, μας κάλεσες στο χωριό και το πότε θα πάμε. Αφού σε ρωτήσω πρώτα... Δεν θα πάμε. Αυτό είπε και ο μπαμπάς ότι θα πεις και ότι θα σε πάρει τηλέφωνο σου τρίξει τα δόντια. Δεν θα το σηκώσω. Έλα μωρέ Χάρη. Έλα, έχω τόσο καιρό να πάω και έχω ρεπό αυτό το Σαββατοκύριακο να δεις, θα περάσουμε τέλεια. Θα πας μόνη σου. Εγώ θέλω και εσένα. Έλα, δεν έχεις έρθει ποτέ στο χωριό, είναι πάρα πολύ ωραία. Έλα, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Καλά, βγάλε κανένα πιάτο να φάμε και βλέπουμε. Είπες καλά, άρα θα πάμε. Είπα καλά, άρα θα το σκεφτώ. Πιάτα! Έφτασε! Τι μυρωδιές είναι αυτές, μου έχει σπάσει η μη... Τι είναι όλα αυτά? Διαχωριστικά. Που διαχωρίζουν τι? Το σπίτι στη μέση. Από εδώ και μπρος, ο καθένας θα έχει τη μεριά του και δεν θα μπαίνει στη μεριά του άλλου. Έχεις τρελαθεί τελείως. Τι καμώματα είναι αυτά, κορίτσι μου? Καθόλου καμώματα. Εσύ δεν είπες ότι αν χωρίσουμε θα μοιράσουμε το σπίτι? Με χαρτοτενίες? Μπορούμε, αν θέλεις, να χτίσουμε και τοίχο. Εκτός αν άλλαξες γνώμη από το πρωί. Δεν άλλαξα γνώμη. Σύνορα η αγάπη δεν γνωρίζει. Πόσο σ' αγαπώ, αγαπώ. Πόσο σ' αγαπώ. Κάτσε να φας τώρα. Από τη μεριά σου όμως. Γέρνεις και ο ίσκιος μ' αγγίζει και γορυγώ. Και γορυγώ. Τι έγινε? Τι έπαθε? Εδώ είμαι! Τι έγινε? Ένας ποντίκαρος! Πού, στο μπάνιο? Ναι! Πώς κάνεις έτσι, ρε βούλα? Εσύ δεν τα φοβάσαι τα ποντικάκια? Δεν είναι ποντικάκι, είναι ρουλιάς από αυτούς τους μεγάλους στον υπόνο μου! Ρε βούλα, μήπως υπερβάλλεις λιγάκι? Δεν ξέρω εγώ τι είδα! Σαν μικρό άγριο γουρούνο είναι! Τι να κάνω, ρε βούλα, εγώ ξέρεις δεν είμαι καλός αυτά. Τότε ετοιμάσου να φτιάξεις καινούριο μπάνιο, γιατί αυτή η πόρτα δεν πρόκειται να ξανανοίξεις ποτέ. Εγώ θα τη χτίσω. Αυτές οι φάκες που είχαμε πάρει για τους κλέφτες πού είναι? Τις φάκες δεν είναι. Λες να ιδρώσετε αυτή του, αυτός θα μας σηκωθεί στα δύο του πόδια. Είναι πιο ψηλός από σένα. Μάλιστα, και τι κάνουμε τώρα δηλαδή? Να κάνουμε, να φωνάξουμε την πυροσβεστική. Και τι να τους πούμε, ελάτε να πιάσετε ένα ποντικάκι γιατί φοβόμαστε? Α, τι, γιατί όχι, αυτοί δεν σβήνουν μόνο φωτιές, κάνουν και άλλα πράγματα, είναι πολύ καλά παιδιά οι πυροσβέστες. Και άμα το δουν, θα καταλάβουν γιατί τους φωνάξαμε. Δεν ξέρω, ρε βούλα, δεν μπορώ, ντρέπομαι, ξέρω, άσε, θα μπω και θα δω τι θα γίνει. Μη, 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 α, θα πετάχνει έξω.
Και πώς θες να το πιάσω, με τηλεπάθεια? Να το πιάσεις! Ναι, ξέρω εγώ, κάτι, να το σκεπάσω με ένα κουβά, κάτι να κάνω, θα δούμε μετά τι θα γίνει. Πάντως θα το σκοτώσουμε, θα το διώξουμε στον δρόμο. Για να πάει από τροχαίο? Ας πάει από ό,τι θέλει, ας πάει και από έμπραγμα. Α, όχι ότι το λυπάσαι δηλαδή, ε. Το αρούρι! Είσαι με τα καλά σου! Απλώς το συγχαίρω, είμαι πιο πολύ πεθαμένο, θα ρε ζωντανό. Γιατί εγώ το λυπάμαι το κακόμοιρο. Ναι, δεν το έχεις δει πως σου είδε. Λοιπόν, κοίτα να δεις, μπες στην κρεβατοκάμαρα και κλείσε την πόρτα. Θα ανοίξω εγώ την εξώπορτα, θα κλείσω όλες τις πόρτες εδώ πέρα. Θα μπω μέσα να το κυνηγήσω και η μόνη έξοδος που θα έχει θα είναι αυτή η εξώπορτα. Κι αν πάλι κοβληθεί και σκαρβαλώσει πάλι. Βουλά, σταμάτα ρε βουλά, μάτια, σταμάτα. Αντί να με ψυχώσεις. Έχεις δίκιο, είσαι η ελπίδα του έθνους. Μίνα, είσαι ο γενναιότερος των Ελλήνων. Καλή τύχη. Εγώ δεν ξεκουράζομαι ποτέ. Είμαι παντού όπου το χρέος με προστάζει. Όσο θα υπάρχουν σκηνικά θα του συντρίβω και το αίμα τους θα στάζει. Πω πω, έχω χαλαρώσει τώρα. Εγώ να δεις. Άνετα έριχναν ελπνάκο. Να σου πω, σκέφτηκες καθόλου για αύριο? Δεν θα σηκώσει το κινητό σου? Όχι. Ο πατέρας του Άννα με πρίξει να πάμε στο χωριό. Ανάμω ρε Χάρη. Χάρη, ποια είναι η Ναταλία? Ωχ, την ξέχασα τελείως. Η παλιά μου στην εργοκυρά. Και εγώ πώς δεν την ξέρω? Έμενε στο Βόλο, αλλά έχασε τον άντρα της και τώρα θα μείνει στην Αθήνα με την αδερφή της. Θέλει να τη βοηθήσουν να μεταφέρει κάτι πράγματα. Άσε η καημενούλα. Η καημενούλα. Χάρη, σοβαρά περιμένεις να το πιστέψεις αυτό τώρα? Ναι ρε Βάσο, γιατί δεν σου πω ψέματα? Δεν ξέρω. Γιατί δεν σήκωνες το κινητό σου, μήπως φοβάσαι κάτι? Φοβάμαι ότι έχω αράξει και βαριέμαι να τρέχω. Θα πάω από Δευτέρα. Το Ναταλία δεν είναι όνομα μεγάλης γυναίκας. Πόσο χρόνο είναι? 65-66 εκεί. Αν ήταν 65-66 θα την έλεγαν Ευτέρπη, όχι Ναταλία. Καταλαβαίνεις τώρα πόσο ηλίθινο αυτό που λες? Αυτό που σου λέω. Το Ναταλία σημαίνει μίνι και αντροχωρίστρα. Τώρα θα σου δείξω εγώ. Παρακαλώ. Ω, εδώ είναι. Ναι, μισά λεπτό να σας τον δώσω. Είχες δίκιο, 65+. Έλα Ναταλία μου. Ναι. Δεν γίνεται από Δευτέρα, ε. Όχι, απλά επειδή έκατσε μια δουλειά τώρα. Ναι, κυρία Ναταλία. Όχι, σήμερα μπορεί. Καλή, κανένα πρόβλημα, τι λέτε? Και συλληπιτήρια ζωή σε εσάς. Γεια σας από μένα. Έλα Ναταλία μου. Ναι, έρχομαι σε ένα τεαρτάκι, εντάξει. Θα έρθω με την κοπέλα μου. Όχι, δεν έχει πρόβλημα να βοηθήσει. Είναι πολύ αθλητική αυτή. Της αρέσει η σκονιβάρη. Ναι. Ερχόμαστε, φιλιά. Έλα, δεν θέλω. Να μη σήκωνε στο κινητό, παλιά σου διάρα. Άσε με, σήκω, ρε χάρη μου. Σήκω. Έλα, σήκω, χάρη, άσε με, δεν θέλω. Σήκω, παλιοκόλτσο. Σήκω. Σήκω. Σε παπούτσια μου. Γειτόνισσα, μου πιάνεις λίγο το τηλεκοντρόλ? Όχι, είναι στη δική μου τη μεριά. Ωραία, άλλαξε εσύ κανάλι, θέλω να δω αθλητικά. Όχι, γιατί εγώ θέλω να δω αυτό που παίζει. Ναι, αλλά δεν το βλέπεις, διαβάζεις το τάμπλετ. Το ακούω όμως. Άμα θες να δεις αθλητικά, να πας στη μέσα τηλεόραση. Έχω καλύτερη ιδέα. Να φέρω την άλλη τηλεόραση εδώ, να τη στήσουμε και τις δύο μαζί, να βλέπει ο καθένας το πρόγραμμά του. Τέλειο. Τέλειο. Κάνω ό,τι θες, αρκεί να μην παραβιάσει το χώρο μου. Τηλέφωνο. Τι μου το λες, η συσκευή είναι στη μεριά σου. Όχι, δεν είσαι εντάξει, κάναμε μια συμφωνία. Να πρόσεγες γειτόνισσα, άφησες ελεύθερη τη μεριά σου και μπήκανε κλέφτες. Ρε Μαρίνα, δεν καταλαβαίνεις την γελίο αυτό που κάνουμε. Γελίες είναι οι απόψεις σου για το μοίρασμα του σπιτιού και θα το κάνουμε μέχρι να παραδεχτείς ότι έχεις άδικο. Δεν έχω άδικο σε τίποτα και πήγαινε ξαναπάτε το κουμπί γιατί σε εννοητή ευθεία είναι από τη μεριά μου. Δώσ' μου το τηλεκοντρόλ πρώτα. Το κουμπί πρώτα. Το τηλεκοντρόλ. Το κουμπί. Το τηλεκοντρόλ. Το κουμπί. Το τηλεκοντρόλ. Το τηλεκοντρόλ. Φέρτο. Το κουμπί. Thank you.
Τρίτη φορά έκανες μπάνιο. Θα ξεβαφτιστείς. Άσε με ρε Βούλα. Ακόμα το νιώθω να προσπαθεί να σκαρφαλώσει απάνω μου. Πάντως, Μινά μου, οφείλω να ομολογήσω ότι είσαι πάρα πολύ γενναίος. Εγώ θα είχα λιποθυμίσει, το παραδέχομαι. Και εγώ τι νομίζεις. Στο τσάκι ήμουνα. Ευτυχώς που κατέβηκε και άρχισε να τρέχει προς τα έξω. Τον έστρωσε όμως ένα κυνήγι ο γάταρος της Ευδοκίας. Τους παρακολουθούσε από το παράθυρο. Ευτυχώς που υπάρχουν εκεί γάτες. Και να σκεφτείς ότι υπάρχουν οι ηλίθιοι που τις δηλητηριάζουν. Ναι, γιατί δεν ξέρουν πόσα πολλά είναι τα ποντίκια. Το ξέρεις ότι κάθε θηλυκό γεννάει από 3 μέχρι 11 φορές το χρόνο. Παναγία μου, και κάνει από 6 μέχρι 8 ποντικάκια. Ασύλληπτα νούμερα, δηλαδή. Αν δεν ήταν οι γάτες που είναι ο μόνος φυσικός εχθρός, θα είχε γεμίσει ο κόσμος ποντίκια. Θα περπατάγανε ανάμεσα στα πόδια μας. Ουχ, Μινά. Έχω ακούσει ότι όχι μόνο κολυμπάνε, αλλά κρατάνε και την ανάσα τους μέσα στο νερό. Μόνο κολυμπάνε, πηδάνε, τρέχουν, όλα τα κάνουν, όλα. Να δεις που μπήκε από τη λεκάνη αυτός. Να κλείνουμε το καπάκι. Και αύριο πρωί-πρωί θα τηλεφωνήσω να έρθουν να μας κάνουν απολύμανση. Τι, να μην κάνουμε απολύμανση. Αφού δεν ξέρουμε από πού πέρασε και τι άφησε. Όχι, να κάνουμε. Τότε γιατί μου το λες έτσι. Στο λέω γιατί θυμήθηκα ότι θέλεις να πάμε να ζήσουμε σε χωριό. Θα πάμε. Δεν θα μ' αλλάξει γνώμη εμένα ο μεταλλαγμένος Μίκι Μάους. Μαρίνα. Ναι. Πού είναι τα πράγματά μου? Ποια πράγματά σου? Η οδοντόβουρτσά μου, τα ξυριστικά μου, όλα. Πού πήγαν? Στο βεσέ. Δεν μπορούσα να χωρίσω τον νηπτήρα και τη λεκάνη στη μέση, οπότε ένας παίρνει το μπάνιο και ένας παίρνει το βεσέ. Και γιατί πρέπει εγώ να πάρω το βεσέ? Γιατί εγώ έχω περισσότερα πράγματα και δεν χωράνε. Αλλά αν αυτό είναι πρόβλημα, δεν πειράζει. Θα πάρω εγώ το βεσέ. Μην πεις. Θα κάνεις τέτοια θυσία για μένα? Αλίμονο. Προσπαθώ να είμαι συνεργάσιμη. Συνεργάσιμη σε ένα θέμα που δεν υπάρχει όμως. Δεν υπάρχει τώρα. Αλλά μπορεί να υπάρξει αργότερα. Ας είμαστε προπονημένοι. Yes, coach. Και πού θα κάνω μπάνιο εγώ, στη βεράντα με το λάστιχο? Όχι βέβαια. Δεν είμαι παράλογη. Στην μπανιέρα. Η μπανιέρα είναι ουδέτερη ζώνη. Για πες αυτό πώς το ξανάπες, γιατί δεν τ' άκουσα. Στην μπανιέρα. Η μπανιέρα είναι ουδέτερη ζώνη. Όχι αυτό το προηγούμενο. Η μπανιέρα είναι ουδέτερη ζώνη. Καθολική αμνησία δηλαδή. Δεν είσαι παράλογη. Μπορώ. Σε βλέπω. Τι γλυκούλα, μωρέ. Μας ευχαρίστησε χίλιες φορές. Μας έβαλε και πάστα φλόρα. Πάω να φέρω δύο πιρούνια γιατί η πάστα φλόρα της Κινέζας Ναταλίας δεν παίζεται. Την καημένη όμως. Σκέψου πόσο μοναχούλα θα είναι τώρα που πέθανε ο άντρας της. Καλά, αγάπη μου, τι να κάνουμε. Έτσι είναι η ζωή. Και δηλαδή κι εγώ έτσι θα είμαι όταν θα πεθάνεις. Τι είπα, ξέρω, ρε παιδάκι μου. Γιατί να πεθάνω εγώ πρώτος? Ποιος να πεθάνει πρώτος? Να πεθάνεις εσύ. Όχι. Οι στατιστικές λένε ότι οι άντρες πεθαίνουν νωρίτερα από τις γυναίκες. Ναι, αλλά εγώ κάνω πιο υγιεινή ζωή. Τρέφομαι καλύτερα, γυμνάζομαι. Ναι, αλλά εγώ είμαι μικρότερη. Δύο χρόνια. Ισοφαρίζω την υγιεινή ζωή. Άρα εσύ θα πεθάνεις νωρίτερα. Ναι, μισή ώρα νωρίτερα. Όχι, θα προτιμούσα λίγο παραπάνω. Να ζήσω επιτέλους κι εγώ έτσι όπως θέλω. Μπα, σε περιορίζουμε. Ένα Σαββατοκύριακο είχα κι εγώ. Να πάω στο χωριό μου, στις ρίζες μου. Πες μου τι είναι το θέμα. Πες το μου, βρε κούκλα μου, και μας έχεις πεθάνει πριν την ώρα μας. Χάρη, θα πάμε. Όταν όμως ήθελα να πάμε στην Άουσα, δεν ήθελες. Η Άουσα δεν είναι χωριό. Είναι όμως σαν χωριό. Φύση, εξοχή, καθαρός αέρας, αλλά εσύ ούτε να τα ακούσεις. Ωραία, λάθος μου. Κάποια στιγμή θα πάμε. Στο μέλλον. Αλλά τώρα θα πάμε στο χωριό, αλλά πες ναι, πες ναι. Ναι, δεν θέλω. Ούτε εγώ ήθελα να βοηθήσουμε την κυρία Ναταλία, αλλά τελικά ήρθε και πέρασε και μια χαρά. Δεν είναι το ίδιο. Φυσικά και δεν είναι το ίδιο. Εσύ στο χωριό δεν θα κουβαλήσεις τίποτα. Λοιπόν, έλα. Πάμε για ύπνο. Ο μπαμπάς είπε να φύγουμε νωρίς αύριο. Έλα! Έλα! Έτσι θα κοιμόμαστε από εδώ και πέρα, με τη λωρίδα της γάζας ανάμεσά μας. Προσωρινά. Και όταν φτάσει εκείνη η ώρα, θα πάρουμε δύο μονά κρεβάτια. Δηλαδή, το έχεις δέσει εσύ τώρα ότι θα έρθει εκείνη η ώρα. Γιατί δεν χωρίζουμε από τώρα να ξεμπερδεύουμε? Δεν έχω αντίρρηση, αν το θες. Ωραία, το συζητάμε το πρωί, ναι. Βέβαια.
Παίρνεις λίγο το πόδι σου γιατί είναι στη μεριά μου. Δεν είναι στη μεριά σου. Είναι εκεί, είναι παγωμένο. Συγγνώμη. Μου ξέφυγε. Απίστευτο, εφιάλτη. Είχαμε, λέει, πουλήσει το σπίτι μας. Δεν είχαμε που να μείνουμε και ταξιδεύαμε συνέχεια. Με αυτοκίνητα, τρένα, αεροπλάνα, πλοία, με τα πόδια. Γυρίσαμε όλο τον κόσμο. Τι κούραση. Απίστευτο. Ναι, άσε, σου λέω, είμαι πτώμα. Λες και έσκαβα όλη νύχτα. Μίνα, βλέπουμε το ίδιο όνειρο. Τι υπέροχα που ήτανε. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Ναι, αγάπη μου, βάλει ένα χεράκι, θα αργήσουμε. Τώρα. Τώρα μου πεις και πριν από μισή ώρα, τι θα γίνει. Έχω δουλειά. Τον μπαμπά δεν του αρέσει να αργούμε. Άμα ξαναπώ ότι δεν θέλω να έρθω, λες να το αποφύγω. Όχι, σήκω. Τι κάνεις τόση ώρα. Ανταλλάσσω mail με έναν Αφρικανό. Φύλαρχο. Μουσικό. Σοβαρέψου. Τώρα βρήκε ζαχάρι. Τώρα πρέπει να φύγουμε. Τώρα μου απάντησε το mail που του είχα στείλει. Άσε με να μιλήσω με τον άνθρωπο. Τι λέτε. Το αρέσει τα ρεμπέτικα. Σκέτα ή με ρύζι. Βάσο, μην κοροϊδεύεις. Ο Μάλικ μελετάει τους αυτοσχεδιασμούς στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Τα ρεμπέτικα, η τζαζ, η παραδοσιακή μουσική είναι γεμάτη αυτοσχεδιασμούς. Με ενδιαφέρει τώρα εμένα αυτό. Καθόλου. Άρα σήκω να φύγουμε. Και να περάσω τρεις ώρες στο αμάξι του πατέρα σου να ακούω γονίδι. Μετά τους αφρικάνικους αυτοσχεδιασμούς θα είναι μια ευχάριστη αλλαγή για σένα. Έτσι να ξελαμπικάρεις λίγο. Τι κάνεις εκεί. Γράφω στο Μάλικ τη γνώμη μου για τη λαϊκή μουσική της Ελλάδας. Πώς από τα ρεμπέτικα περάσαμε. Στον Παντελίδη. Βάσο, μπορείς να ασχοληθείς με τα πράγματα και να με αφήσεις να κάνω τη δουλειά μου. Γιατί μία φορά που σου είπα να πάμε κάπου με τους δικούς μου, σπάσει τα νεύρα. Γιατί δεν θέλω να πάω, ίσως. Και να πάω μόνη μου. Αυτό θες. Να με ψέλνει ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο μπαμπάς μου για σένα. Μπράβο, ρε Βάσο. Μπράβο. Θα του γράψω και του Βυζαντινού ψαλμούς. Οι προάγγελοι του δημοτικού τραγωδιού. Δεν τρώγεσαι. Τι κάνεις, ρε Βάσο. Δίνω ένα τέλος στην ελληνοαφρικάνικη φιλία. Τα παραπονά σας στην πρεσβεία του Κονγκό. Θα τσακωθούμε πάρα πολύ άσχημα, Βάσο. Δεν πειράζει, έχουμε τρεις ώρες μπροστά μας να τα ξαναβρούμε. Όχι, έλα. Δεν θέλω. Μου δίνεις λίγο τα αλάτι. Τι γίνεται, είναι στη μεριά μου. Και γιατί είναι στη μεριά σου, αφού δεν τρως αλάτια εσύ. Τι να κάνουμε, έτσι βγήκε στη μοιρασιά. Θέλεις γάλα. Όχι, τα προτιμώ να κάνουν κρίτσι-κρίτσι. Πριν πνιγείς, μπορούμε να κάνουμε ανταλλαγές. Θα σου δώσω γάλα να μου δώσεις τα λάτι. Εντάξει. Αλλά ταυτόχρονα, γιατί δεν σε εμπιστεύομαι. Οκ. Πάει. Πάει. Σύνορα. Ναι. Με το τρία. Ένα, δύο, τρία. Ρε βλάκα. Υπήρχε ποτέ περίπτωση να σου πάρω το σπίτι και να σε αφήσω στους πέντε δρόμους. Ναι, καλά. Γιατί το είπες τότε. Γιατί με τσαντίλας και πεισματάρεις γι' αυτό. Αλλά ξέρεις ένα πράγμα. Έτσι και χωρίσουμε, δεν θέλω τίποτα. Τα πάρεις όλα εσύ, δεν θέλω τίποτα. Όχι. Τι όχι, κορίτσι μου, αυτό δεν ήθελες να ακούσεις. Όχι. Δεν είναι αυτή η σωστή απάντηση. Η σωστή απάντηση είναι... Εμείς οι δυο, κορίτσι μου, δεν θα χωρίσουμε ποτέ. Γιατί να μην ξέρετε οι άντρες ποτέ τη σωστή απάντηση. Γιατί είναι κρίμα, είναι άδικο. Πού κοιτάς. Μου λείπεις. Αχ, Θεέ μου. Τι σκέφτεσαι. Πόσο διαφορετικοί άνθρωποι είμαστε, βρε Μινά. Καλό είναι αυτό. Όχι και τόσο.
Καλό θα ήταν να μας άρεσαν τα ίδια πράγματα. Α, θα βαριόμαστε. Καλύτερα είναι έτσι τώρα, άκουμε που σου λέω. Το δείχνει η κοινή πορεία μας, ρε Σιμπούλα. Κοντεύουμε τα 40. Εσύ κι εγώ. Μηνά μεταξύ μας είμαστε, δεν χρειάζεται. 40 χρόνια παντρεμένοι, εννοώ. Μάλιστα. Να τα εκατοστήσουμε, λοιπόν. Αμήν. Βουλά, τι σε τράβηξε σε μένα όταν γνωριστήκαμε? Η εξυπνάδα μου ή η όμορφιά μου? Η αίσθηση του χιούμορ σου. Ευτυχώς που θα έρθει να μας πάρει ο μπαμπάς, αλλιώς δεν θα προλαβαίναμε. Να του πω και ευχαριστώ δηλαδή? Κανονικά θα έπρεπε. Αν δεν ήταν ο μπαμπάς, θα περνούσαμε ένα Σαββατοκύριακο κλεισμένοι στους 4 τοίχους. Ενώ τώρα θα ζήσουμε τη μεγάλη περιπέτεια. Γιατί? Άσχημα θα είναι. Θα ανέβουμε στο βουνό, θα κατέβουμε στο ποτάμι, θα ψήσουμε κάστανα στο τζάκι, θα μαζέψουμε σαλικάρια. Αφού είσαι να σ' αρέσει η φύση. Ο πατέρας σου δεν μ' αρέσει. Κι άμα είναι να τα κάνουν αυτά μαζί του, ξεπακετάρω τώρα και εσύ τραβά που θες. Προετοιμάζεις να μείνεις μόνος σου στην Αθήνα? Από το να κάνω την κοκκινοσκουβίτσα με κακό λύκο τον πατέρα σου χίλιες φορές, ναι. Και η γιαγιά ποιο θα είναι. Τέλος πάντων, ο μπαμπάς περιμένει πώς και πώς. Θέλει να πάτε μαζί για κυνήγι. Κυνήγι? Εγώ που δεν μπορώ να πειράξω ούτε μίγα. Για παρέα σε θέλει. Για να με σκοτώσει και να το κάνει να φάνει σε ένα τύχημα. Τον έχεις παρεξηγήσει τον μπαμπά. Είναι πολύ ευθύς άνθρωπος και λύνει τις διαφορές του στα ίσα. Αν ήθελα να σε σκοτώσει, δεν θα το έκανα στα κρυφά. Α, δηλαδή τώρα να νιώθω πιο ήσυχος. Ήρθαν. Θα έρθεις, θα μείνεις εδώ. Τώρα προχώρα και έρχομαι να πάω μια τουαλέτα. Αμάν μου, ρε Χάρη, τώρα σου ήρθε. Τώρα μου ήρθε, τι να κάνω. Μην αργήσεις. Έλα, Χριστό. Όχι, ρε, πού να το αποφύγω. Και να έχω μετά τη μουρμούρα της Βάσος. Άκου να σου πω. Άκουτε! Άμα σε τρεις μέρες δεν σου έχω πάρει τηλέφωνο, να πας στην αστυνομία. Ναι, στην αστυνομία. Να πεις να με ψάξουν στα Βαρδούσια. Ξέρω, έχω σε ποια πλαγιά. Άντε, φίλε. Καλό Σαββατοκύριακο.